Βίντεο ενός ρωσικού Tor M29A331M Klar που φέρεται να βάλει εναντίον στόχου στην Ουκρανία. Φέρεται ότι υπέστη κάποια ζημιά. Επίσης, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε πλάνα από την καταστροφή του μη επανδρομένου αεροσκάφους Bayraktar από Ουκρανούς εθνικιστές από το πλήρωμα του τακτικού αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος Tor. Κατά τη διάρκεια μιας ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, ο Σεργέη, ο διοικητής του πληρώματος του αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος Tor, εκτελεί τα καθήκοντα ελέγχου του εναέριου χώρου στην περιοχή ευθύνης του. Κατά τη διάρκεια μάχης, εντοπίστηκαν 20 αεροπορικοί στόχοι. Ως αποτέλεσμα των αρμόδιων ενεργειών για τον υπολογισμό του συστήματος αεράμινας Tor, όλοι οι στόχοι ελήφθησαν για συνοδεία και καταστράφηκαν. Μεταξύ αυτών είναι 7 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα μάχης Bayraktar UAV. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν 17 στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας σε μία μέρα. Ανάμεσά τους δύο θέσεις διοίκησης και κέντρα επικοινωνίας, δύο αποθήκες πυρομαχικών και μία αποθήκευση καυσίμων, καθώς και 11 οχυρά και περιοχές συγκέντρωσης Ουκρανικών στρατευμάτων. Επιπλέον, τα ρωσικά συστήματα αεράμινας κατέριψαν 2 UAV στον αέρα στην περιοχή του Σεβεροντόνετσκ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.